Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας είναι τα τελευταία γεγονότα από το Mega Channel. Δραματικές εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση με έντονο διπλωματικό παρασκήνιο παρόντος του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών James Baker. Ο ισχυρός πολιτικός άνδρας της Μόσχας, ο ελληνικής καταγωγής δήμαρχος Γκαβρίλ Ποπόφ, υπέβαλε το βράδυ την παρέτησή του, όπως πρώτο μετέδωσε το Μέγκα στο δελτίο των 8.30. Η απεσταλμένη μας στη Μόσχα, Ντίνα Οικονομίδου, μας έστειλε πριν από λίγο ανταπόκριση για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Σοβιετική Πρωτεύουσα. Η εικόνα διάλυσης επικρατεί σχεδόν σε ολόκληρη τη Σοβιετική Επικράτεια. Στο συνέδριο του κινήματος των Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν πριν από μερικές ώρες, ο Αλεξάνδρου Γιάκοβλεφ έκρουσε για πολλωστή φορά τον κόδωνα του κινδύνου. Εάν δεν προωθηθούν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, θα οδηγηθούμε στο χάος και την αναρχία. Ενώπιόν μας το δράμα των δημοκρατικών δυνάμεων. Λίγο αργότερα, ο δήμαρχος της Μόσχας Ποπόφ υπέβαλε την παρέτησή του. Εφόσον δεν μπορώ να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις που έχω αναλάβει απέναντι σε αυτούς που με εξέλεξαν, θεωρώ χρέος μου να παραιτηθώ. Δήλωσε στο Μέγκα, αναφέροντας ως αιτία της υποβολής παρέτησής του τις διαφωνίες που είχε, κυρίως με τον Μπόρις Γέλτσιν, ως προς τους τρόπους και τις μεθόδους εφαρμογής της οικονομικής μεταρρύθμισης. Την κατάσταση που επικρατεί στις πρώην δημοκρατίες σε πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο εξέτασαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης σε κατηδίαν συναντήσεις που είχαν το βράδυ με τον Αμερικανό ομολογό τους Μπέικερ. Σήμερα ο Αμερικανός αξιωματούχος θα συναντηθεί επισήμως με τον Εντουάρντ Σεβαρνάντζε καθώς και με τους Γέλτσιν, Γκορμπατσόφ και Σαπόζνικοφ. Ο Μπόρις Γέλτσιν σε συνάντηση που είχε χθες με τον Υπουργό Αμήνης Σαπόζνικοφ εξέτασαν το ρόλο του στρατού στις κρίσιμες εξελίξεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Κραυτσούκ σε τηλεοπτική του συνέντευξη γνωστοποίησε ότι υπάρχει συμφωνία των τριών σλαβικών ανεξαρτήτων κρατών, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, για διατήρηση του κεντρικού ελέγχου στα πυρηνικά. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο, οι ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης, η ακρίβεια και η ανεργία ανεβάζουν το θερμόμετρο της κοινωνικής αναταραχής. Στορυβημένος ο Γέλτσιν αναβάλει την απελευθέρωση των δημών για την 1η Ιανουαρίου. Κανείς δεν ξέρει αν παραμένει ακόμη ο ισχυρός Μπόρις. Και όλοι διαρωτώνται πόσο θα διαρκέσουν ακόμη τα αποθέματα δημοκρατίας που διαθέτει. Από τη Μόσχα, Ντίνα Οικονομίδου για το Mega Channel. Κοινό ο δήμαρχος της Μόσχας, Γκαβρίλ Ποπόφ, πραγματοποιούσε την απειλή του για παραίτηση, ο άλλος ισχυρός δήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης, Ανατόλης Σόπτσακ και εκλεκτός του Γκορμπατσόφ, έδινε βαρισίμαντη αποκλειστική συνέντευξη στην απεσταλμένη του Μέγκα, Ντίνα Οικονομίδου. Ανατόλη Αλεξανδρόβιτς, κάτι που καμεντήρουετε να μέρει η Μιχάλη Γκορμπατσόβα, παντεβάτη Βατσάκου. Ναι, это его право. Я думаю, что Михаил Сергеевич не раз говорил, что он сторонник союзного государства, другого хода событий не приемлет и поэтому может подать в отставку. Для него, если он подаст в отставку, сейчас возникает прекрасная возможность борьбы в оппозиции в качестве политического деятеля, который может возглавить оппозиционное движение, оппозицию существующим властям. Вы считаете, что он играл свою роль? Ну, вы знаете, пока человек существует, пока он жив, говорить о том, что он уже сыграл свою роль, рано. Но, конечно, в основном, как реформатор, который дал толчок, прежде всего, разрушению прежней коммунистической системы, он свою роль сыграл. Он, по-вашему, мог бы и сейчас играть какую-нибудь роль? Думаю, что да. Думаю, что да. Я не исключаю этого варианта. Существует ли опасность хаоса и анархии? Мировое сообщество очень волнует, возможно, такое угрозу. Нас это тоже волнует, и такая опасность реально существует, учитывая, что у нас происходит настоящая революция, а в период любой революции, любых глубинных изменений общества всегда существует опасность и хаоса. Главная наша проблема сегодня – это проблема нормального снабжения населения необходимыми товарами. Нарушение нормального снабжения вызвано чисто политическими причинами. Не сможем восстановить, тогда в стране воцарится анархия и хаос, и уже тогда все эти разговоры о том, кто, что это будет, военный переворот, фашизм, какие будут дальше структуры власти и что будет происходить в этой стране, это уже более или менее досужие вымыслы. Спасибо вам большое, ждем вас с удовольствием. Всего доброго. Спасибо. Желаем всего хорошего. Спасибо. Всего доброго. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντικ Τσένι, δήλωσε αργά το βράδυ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να συνομιλούν με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έως ότου κριθεί το θέμα του ελέγχου των πυρηνικών από τους ηγέτες των νέων ανεξάρτητων δημοκρατιών. Κρίσιμη συνάντηση των 12 Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ σήμερα Δευτέρα στις Βρυξέλλες με θέμα την αναγνώριση της Κροατίας και της Σλοβενίας.
Κατά της αναγνώρισης, αυτή τη στιγμή έχουν ταχθεί ήδη η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Πριν από λίγο, ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν τάχθηκε και αυτός κατά της αναγνώρισης υπό τις παρούσες συνθήκες. Από την άλλη πλευρά, υπέρμαχοι της αναγνώρισης είναι η Ιταλία και πρωταρχικά η Γερμανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε για τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία σε περίπτωση αναγνώρισης κάποιων δημοκρατιών και το Συμβούλιο Ασφαλείας ζήτησε από όλες τις χώρες να μην αναγνωρίσουν καμία δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Χέλμουτ Κολ δήλωσε ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν αποτελεί απαγορευτική εντολή για τη Γερμανία. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι αν στις Βρυξέλλες δεν αποφασιστεί η αναγνώριση της Σλοβενίας και της Κροατίας από τους 12, τότε η Γερμανία θα προχωρήσει μόνη της την Πέμπτη στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δύο αυτών δημοκρατιών. Εν τω μεταξύ στην Κροατία οι μάχες μένονται με επίκεντρο το Όσιγεκ, ενώ σφοδρότατες συγκρούσεις γίνονται και στην Νόβα Γκράντισκα. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για να βρεθούν ζωντανοί οι 471 επιβάτες του Αιγυπτιακού φεριμπόουτ που αγνοούνται από χθες τα μεσάνυχτα όταν βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή εμποδίζουν το έργο των σωστικών συνεργείων. Είναι η χειρότερη μέχρι τώρα ναυτική τραγωδία της χρονιάς. Το μοιραίο οχηματαόγο ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου από την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Ο προορισμός του, στον οποίο δεν έφτασε ποτέ, ήταν το λιμάνι Σαφάγκα της Αιγύπτου. Και τα μεσάνυχτα, ενώ βρισκόταν 6 ναυτικά μίλια στα ανοιχτά του λιμανιού, μια σφοδρότατη θαλασσοταροχή το έριξε σε κοραλιογενείς υφάλους. Οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες ήταν Αιγύπτιοι μουσουλμάνοι που είχαν πάει να προσκυνήσουν στη Μέκα. Οι αιγυπτιακές αρχές δίνουν αντιφατικές πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των αγνοωμένων και των διασωθέντων. Πάντως, το Salem Express μετέφερε τουλάχιστον 650 ανθρώπους, από τους οποίους έχουν διασωθεί περίπου 200. Λόγω της κακοκαιρίας, τα πλοία που έσπευσαν στην περιοχή δεν κατάφεραν να αρχίσουν την επιχείρηση διάσωσης παρά μόνο με το πρώτο φως της ημέρας. Όσο όμως περνούν οι ώρες, δυσκολεύεται η επιχείρηση για τον ενταπισμό των αγνοωμένων, που είναι περισσότεροι από 400 άνθρωποι. Επιστρέφει σήμερα το μεσημέρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Αμερικανική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε αναφερόμενος στο Μεσανατολικό ότι σε κάθε θέμα η Ελλάδα είναι στο πλευρό του Ισραήλ. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος παρέθεσε πρόγευμα προς τιμήν του Πρωθυπουργού, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης παρέστησε επιμνημόσεις συνειδέηση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και δήλωσε. Η Ελλάδα περιμένει από τα απανταχού της γης τέκνα της και κατεξοχήν από τα αδέρφια μας των Ηνωμένων Πολιτειών περισσότερο παρά ποτέ στήριξη σε αυτή τη δύσκολη καμπή. Μπήκαμε στην Ενωμένη Ευρώπη που θα αποτελέσει για μας ύστερα από λίγα χρόνια το σίγουρο λιμάνι ασφάλειας και ευημερίας. Έως ότου όμως κλείσει το γύρισμα του αιώνα και της διατηρίδας, μας αναμένουν χρόνια δύσκολα, όπου χρειάζεται προσοχή, εγρήγορση και ενότητα. Χωρίς λεωφορεία της ΕΑΣ, από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα θα μείνει σήμερα η πρωτεύουσα, επειδή οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τη γενική του συνέλευση. Αύριο Τρίτη θα έχουν στάσεις εργασίας από τις 5 έως τις 8 το πρωί και από τις 8 το βράδυ στις λήξεις της Βάρδιας οι εργαζόμενοι στα αστικά λεωφορεία, τα πράσινα και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Ο προϋπολογισμός του 1992 συζητείται από σήμερα το βράδυ στη Βουλή. Την Παρασκευή θα πάρουν μέρος στη συζήτηση και οι αρχηγοί των κομμάτων. Θα είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΟΚ στο Μάστριχτ. Ο νέος προϋπολογισμός είναι ιδιαίτερα σκληρός και προβλέπει σημαντική αύξηση των εσόδων από την άμεση και έμεση φορολογία. Στη συζήτηση θα πάρουν μέρος ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Παπανδρέου και η πρόεδρος του Συνασπισμού κ. Μαρία Δαμανάκη. Οι τρεις αρχηγοί αναμένεται να μιλήσουν την Παρασκευή το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα υποστηρίξουν ότι ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός και τα ελλείμματά του θα είναι μεγαλύτερα κατά 400 δισεκατομμύρια δραχμές από τα προβλεπόμενα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη στο ειδικό δικαστήριο με αγορεύσεις των συνηγόρων υπερασπίσεως. Η αγόρευση του κ. Τάκη Παπά, συνηγόρου του κ. Τσοβόλα, αναμένεται ότι θα διαρκέσει 2 ημέρες, ενώ στη συνέχεια ο συνήγορος του εαυτού του θα αγορεύσει ο κ. Δημήτρης Τσοβόλας. Ο Απόλλων Αθηνών νίκησε στη Ριζούπολη την Κόρινθο και έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωτοθλήματος. Ένα βαθμό πίσω από την ομάδα έκπληξη της φετινής περίοδου βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την νίκη που πέτυχε στη Νέα Σμύρνη. Να δούμε τώρα τα 16 γκολ που σημειώθηκαν στη 12η αγωνιστική του πρωτοθλήματος. Σημαντική βελτίωση του καιρού θα έχουμε σήμερα σε όλη τη χώρα. Η άνεμη θα είναι βόρεια ασθενής μέχρι μέτρη, η θάλασσα ήρεμη, στα ανατολικά ταραγμένη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -3 έως 14 βαθμούς. Για κάθε θα έχουμε στην Αττική με ασθενείς ανέμους, θάλασσα στο Σαρονικό και νότιο Βοϊκό ταραγμένη, θερμοκρασία από 2 μέχρι 15 βαθμούς, στα βόρεια προάστια 2 βαθμούς μικρότερη. Σχεδόν έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με ανέμους βόρειους ασθενείς, θάλασσα στο Θερμαϊκό λίγο ταραγμένη, η θερμοκρασία στην πόλη από -1 μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου.
Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο του Μέγκα είναι στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.